Λούνα Πάρκ ανακύκλωση. Δράση του συνδέσμου. Διαχείριση απορριμμάτων. Κύριε Σαλαμούρα, βρισκόμαστε. Πείτε μας δύο λόγια για αυτή τη δράση και τα μηνύματα που θέλει ο σύνδεσμος να περάσει μέσα από αυτό. Κύριε Κοριαλά, είναι η συνέχεια των δράσεων που έχουν προγραμματιστεί κατά τη διάρκεια του 2015 μετά το επιτυχή πρόγραμμα που ακολουθήσαμε με επισκέψεις των σχολείων στο χώρο του ΚΙΤΑ. Η συνέχεια είναι σήμερα. Προσπαθούμε να ευαισθητοποιήσουμε τους μικρούς φίλους μας μέσω των οικογενειών του να καταλάβουν ότι η ανακύκλωση επιβάλλεται πλέον. Πρέπει να καταλάβουν ότι η ανακύκλωση είναι αυτή που στο μέλλον θα δώσει την ευκαιρία και στο Δήμο να μπορέσουμε να οργανωθούμε καλύτερα, να κάνουμε μια ολοκληρωμένη διαχείριση, να μολύνουμε λιγότερο, να μην βλέπουμε πλέον αυτό που συναντάμε κατά μήκος των δρόμων και των ρεμάτων. Αυτό κάποια ώρα ήδη το έχουμε προγραμματίσει, ήδη έχουμε καταθέσει προτάσεις στην περιφέρεια. Πιστεύω ότι είμαστε σε πολύ καλό δρόμο και πιστεύω πολύ σύντομα θα ολοκληρώσουμε όλα αυτά που έχουμε σχεδιάσει και προγραμματίσει. Είναι πολύ σημαντικό, κύριε Σαλαμούρα, να ξεκινάει κανείς να κάνει ανακύκλωση και να περνάει αυτά τα μηνύματα από αυτή εδώ την ηλικία, έτσι, η οποία είναι πολύ τρυφερή και είναι η ηλικία η οποία δέχεται τα περισσότερα ερεθίσματα, έτσι ώστε αυτά τα ερεθίσματα κάποια στιγμή να γίνουν κτήμα, να γίνουν βίωμα στη συνέχεια. Αυτό το έχουμε βιώσει με παραδείγματα. Μικρά παιδάκια, παραδείγματος χάρη, που είναι στο αυτοκίνητο, όταν βλέπουν τον μπαμπά που ανοίγει το παράθυρο να πετάξει το φραπέ ή κάτι, τον σταματάνε, γιατί έχει προηγηθεί πραγματικά μια πολύ καλή ενημέρωση από το σύνδεσμο και βλέπουμε ότι ανταποκρίνονται και γι' αυτό χαιρόμαστε πραγματικά και θα ακολουθήσουμε αυτόν τον δρόμο. Θα έχουμε συνέχεια των δράσεων από το σύνδεσμο. Είναι λίγο μακρινό ίσως, αλλά και τη νέα σχολική χρονιά με τους μαθητές. Βεβαίως και πολύ καλύτερα, γιατί η εμπειρία μας δίνει το δικαίωμα να προγραμματίζουμε κάθε χρόνο και καλύτερα.